αρέσει ωραίο, πάρα έτσι. Πολύ. Μ' αρέσει πάρα και πολύ. Και βγάζω και άλλα δύο που έχω στο φούρνο για να φάνε όλοι σήμερα. Είναι φιλεταρισμένο, έτοιμο. Φιλέτα, πριν ξεκινήσω τη μαγειρική και να διαβάσουμε την κάρτα, να πω δύο πράγματα. Καταρχάς, να πω την προσωπική μου εμπειρία. Εγώ το είπα και στα κορίτσια της Στράτας, το ξέρουν εδώ πέρα. Ότι εγώ νόμιζα ότι αν αγοράσεις κατεψυγμένο τέτοιο ψάρι μικρό, όχι απαραίτητα της μάρκας αυτής, αλλά γενικότερα ότι όταν τα ανοίξεις θα μυρίζει. Παίρνω στο σπίτι και τα μαγειρεύω και είναι φρέσκο φιλέτο ψαριού. Πάρα okay. πολύ ωραίο. Εγώ είπα, θα πω την αλήθεια μου, γιατί πάντα πίστευα ότι σαρδέλα κατεψυγμένη, ξέρεις τι εννοώ. Δεν είναι φρέσκο πράγμα. Πάρα πολύ ωραίο είναι. Και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ. Και να πω μια γρήγορη συνταγή, ότι εγώ την ψήνω σκέτη, όπως θα τη βγάλω σε λίγο, χωρίς λαχανικά, και τη ρίχνω μέσα σε πράσινη σαλάτα με μπόνικο λεμόνι. Και μου αρέσει πάρα πολύ, είναι ένα γεύμα που κάνω για μένα. Μαρούλι, άνηθος, λεμόνι και ψητή σαρδέλα φιλέτο μέσα ανακατεμένη. Πάμε να δούμε την κάρτα, παρακαλώ, με μπράβο. Τα υλικά. Ωραίο, έτσι, και εμένα μου άρεσε. Λοιπόν, ακούστε τώρα. Δύο πακέτα φιλέτο σαρδέλα. Δεν έχει σαρδέλα, παιδιά, πολύ υγιεινή. Είναι πάρα πολύ υγιεινή. Και έχει ωμέγα 3, κάτι έτσι λένε που είναι και για τα παιδιά πάρα πολύ καλό. Η σαρδέλα και η γλιστρίδα. Ωμέγα 3 full. Okay. Δύο πακέτα φιλέτο σαρδέλα Strata on Ice. Εντάξει, ένα κρεμμύδι, ένα πράσο, δύο καρότα, τρία κολοϊθάκια, δύο πατάτες βρασμένες. Τα λαχανικά ξέρετε τώρα, βάζετε εσείς όσα θέλετε. Αν δεν σας αρέσει κάποιο, το αφαιρείτε. Σίγουρα πολύ σκόρδο, σίγουρα πολύ μαϊντανό, μισό ματσάκι για ένα γυάλινο πυράντοχο σκεύος. Χυμός από ένα λεμόνι, μην σας πω και από δύο. Ένα ολόκληρο λεμόνι με τη φλούδα, θα δείτε γιατί. Μπόνικο ελαιόλαδο, παρόλο που είναι λιπαρό ψαράκι, σαρδέλα. Θέλει λαδάκι στο φαγητό. Αλάτι και πιπέρι. Ξεκινάμε. Όχι, θέλω να σερβίρω τα παιδιά, είναι πάρα πολύ ωραία. Να σερβίρω τα παιδιά, με μεγάλη μου χαρά. Έχεις μέσα πατατούλες, έχεις μέσα πράσο. Ωραία. Πάμε να σερβίρω για να δείτε κιόλας πως είναι από κάτω από την ωραία βεντάλια. Έχουν γίνει έτσι. Είναι πάρα πολύ νόστιμο. Λοιπόν, επίσης το μυστικό να πω είναι, βλέπετε ότι η σαρδέλα δεν έχει πάρει χρώμα. Εάν πάρει χρώμα όπως το ονειρεύεστε, θα έχει γίνει στεγνή. Θέλει πολύ δυνατό φούρνο στο ψήσιμο για να μείνει... Από τα πιο ωραία φαγητά που φάει. Αλήθεια, έτσι. Αν με ρίξεις κάτω δεν θα ξαναφάς άλλο. Κοιτάξτε τι ωραίο που είναι. Παιδιά, δείτε εδώ πέρα, πάνω πάνε τις σαρδελίτσες. Όχι μέρα σήμερα. Παιδιά, κόντεψε να μου βγάλει τον νόμο. Πάω στο γιατρό και κάνω φυσικοθεραπεία για τον νόμο μου και λέει, ωραίο φαγητό. Λοιπόν, και στο δεξί όμω κιόλα έτσι. Δεν μπορεί, αλλά έχει πλάκα γιατί σκουντά και. Λοιπόν, παιδιά, λαχανικά. Έλα εδώ, ρε, πλάκα σου κάνω, αφού ξέρει ότι αστείευομαι. Λοιπόν, παιδιά, κοιτάξτε, το έχω πει 100 φορές. Και γελάμε. Λαχανικά, μπόλικα, και σαρδέλα και ένα ωραίο λεμονάτο ζουμάκι. Και κοιτάξτε, μόλις τώρα εδώ στην κουταλιά αυτή στο κέντρο υπάρχει μια φλουδίτσα λεμόνι. Αυτή η φλουδίτσα λεμόνι είναι που σας έλεγα το ολόκληρο λεμόνι. Πάμε για να το φτιάξουμε όμως. Να ρωτήσω τώρα κάτι. Παρακαλώ. Εγώ τώρα που έχω παιδιά. Παρακαλώ. Και λέω το καλύτερο που θέλω να κάνω να πάρω φρέσκο ψάρι. Ακριβώς. Αν πάρω αυτό, είναι για τα παιδιά. Συγγνώμη που ρωτάω, αλλά δίνω ότι καλύτερο στα παιδιά. Φαντάζομαι πως ναι. Που είναι το κατεψυγμένο ψάρι είναι εξάξιο. Του φρέσκου. Αχ, το φρέσκο είναι φρέσκο. Πας το παίρνεις, αλλά αυτό είναι μια λύση που για μένα αφενός είναι ότι εγώ δεν πολύ έχω χρόνο να πάω να τρέχω στην λαϊκή αγορά ή στον ψαρά μου που έχει εξαιρετική σαρδέλα. Τα βάζω στην κατάψυξη. Γι' αυτό σου είπα ότι μιλάω εκ πείρας. Ότι τα μαγειρεύω σπίτι και τα έχω βολευτεί και έχω τρελαθεί και ο γάβρος. Κοίτα τώρα, μία φορά πήγα να φάω. Μία φορά πήγα να φάω στο πλατό. Μία φορά, πρώτη φορά. Λοιπόν, παιδιά, πάμε να ξαναμαγειρεύω. Ωραίο φαγητό, ε. Θα πολύ πάρω ωραίο. Τα κρεμμύδια μου. Και θα σερβίρω. Μπράβο, σερβίρε εσύ. Θα πάρω τα κρεμμύδια μου και σε ένα, μια φαρδιά κατσαρολίτσα, σε ένα τηγανάκι. Μα μια μπουκιά πήγα να πάρω μια φορά κι εγώ. Λοιπόν, κοιτάξτε. Κρεμμύδια ή ένα μεγαλούτσικο ή δύο μεσαία. Εντάξει. Λαδάκι. Θα βάλω κι άλλο στο φαγητό από πάνω, οπότε δεν το πνίγω τώρα. Ωραία. Α, επίσης να πω, γιατί κάποιοι θα αναρωτιούνται, ότι τα ψάρια αυτά εδώ πέρα είναι ελληνικά. Είναι από το Αιγαίο. Δεν είναι ούτε από μακρινές θάλασσες, ούτε από μέρη παράξενα. Είναι δικά μας ψάρια. Οκ. Okay. Πολύ σημαντικό αυτό να το αναφέρω. Κρεμμύδι μέσα στην κατσαρόλα. Βγάζω αυτήν την καρδούλα που μου ξέφυγε, που είναι λίγο κυτρινισμένη. Θα ρίξω μέσα ένα πράσο. Σας είπα τα λαχανικά τώρα.
Ανάλογα εσείς τι σκεύος θα χρησιμοποιήσετε, μπορείτε να κάνετε ένα μεγάλο ταψί του φούρνου, το πολύ μεγάλο, το μαύρο το ταψί του φούρνου και να χρειαστείτε, καλωσορίσατε. Και να χρειαστείτε 4 πακέτα. Τώρα θα φέρω και τα δύο και περιμένετε λίγο να κεράσω και από ένα μπισκοτάκι τα παιδιά. Για πάτε το δίπλα. Ελπίζω να σας αρέσει, παιδιά. Είναι φρέσκο. Είναι σημερινά, δεν είναι. Πάντα. Κλεοπάτρα μου, πάρε το λεμονάκι, αγάπη μου, να βάλετε από πάνω. Να δώσω και στα παιδιά. Βεβαίως. Λοιπόν, εγώ συνεχίζω. Μέσα εδώ πέρα θα ρίξω 2 κολοκυθάκια. Με λίγα λόγια, γιαχνίζω τα λαχανικά μου, τα περνάω ένα κέρι από το τηγάνι, την κατσαρόλα αυτή, να ζεσταθούν λίγο και έτσι να βγάλουν λίγο τα αρώματά τους. Θα ρίξω μέσα 2 καρότα, δεν θα μαγειρευτούνε. Μην φοβάστε, δεν θα τα μαγειρέψω να γίνουν νιανιά. Καλή όρεξη, παιδάκια! Καλή όρεξη! Τα δικά μας τα παιδάκια. Να είστε καλά. Τέλειο. Και να πω ότι είναι και πολύ ελαφρύ, οπότε αν κάποιος κάνει διατροφή, είναι πολύ ωραίο. Αν δεν θέλει πατάτα μέσα, ας μην τη βάλει. Ας βάλει μόνο λαχανικά. Επίσης, να πω ότι αυτό το βράδυ που έτσι το σκεφτόμουν το φαγητό που θα μαγειρέψω σήμερα, σκέφτηκα πως είναι πολύ ωραία ιδέα να βάλετε μέσα και μπρόκολο σε μικρά μπουκετάκια. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ τον μπρόκολο. Γιατί εντάξει, μου αρέσει πολύ η εποχικότητα εμένα και δεν μαγειρεύω με τίποτα εκτός εποχής. Όμως το κολοκυθάκι, τώρα δεν χάθηκε ο κόσμος να βάλουμε 2 κολοκυθάκια μέσα στο φαγητό. Λίγη ντομάτα θα τέριαζε. Ξέρεις τι, θα τέριαζε, αλλά μετά μένα μου πηγαίνει αλλού. Σήμερα το ήθελα λεμονάτο με μαϊντανό, όπως το πλακί που κάνει ο πατέρας μου. Ωραίο. Μου θύμισε αυτό. Με ντοματούλα ή σαρδέλα. Είναι λεμονάτι. Μου κάνει άλλο. Θες από πάνω, θες και λίγο. Ότι είναι λεμονάτι, αφού είσαι μέσα και φέτες λεμόνι. Ωραία. Λοιπόν, κοιτάξτε τώρα. Μέσα στο πυράντο έχω το σκεύος μου εδώ πέρα. Ωραία. Θα βάλω τις πατάτες που έχω βράσει. Σας ξαναλέω, τα λαχανικά είναι όλα σχετικά, παιδιά, έτσι. Κάποιος δεν θέλει πατάτα. Κάποιος θέλει να βάλει λίγο κουνουπίδι. Κάποιος θέλει να βάλει πιπεριά φλωρίνης. Κάποιος θέλει να βάλει πιπεριά πράσινη. Κάποιος θέλει να βάλει δεν ξέρω τι άλλο. Ρεπάνι άσπρο. Ξέρω εγώ, ό,τι λαχανικό θέλετε. Αυτές τις δοκίμασες να τις τηγανίσεις. Στο σπίτι όχι, να πω την αλήθεια. Αν και έχω μπει στον πειρασμό να τις πανάρω με σουσάμι όπως κάνει ο πατέρας μου, τις βουτάει σε αυγό και μετά σε σουσάμι και τις τηγανίζει. Και τις τρώμε σαν τρελή. Όταν ανεβαίνω στη Θεσσαλονίκη, πάντα μου κάνουν σαρδέλα ή γάβρο τηγανιτό με σουσάμι. Θα σου το κάνω μια μέρα. Παιδιά δεν υπάρχει. Στο λόγο της τιμής, μία από τα ωραιότερα φαγητά που υπάρχουν. Καλά, είναι. Δεν υπάρχει. Μπορείς να φας ένα πακέτο τράτα ονάις μόνο σου τηγανιτό. Με σουσάμι. Κάνει λίγο κινέζικο, θυμίζει. Αλλά δεν ξέρω, ο πατέρας μου χρόνια τηγανίζει το γάβρο με σουσάμι σε φιλετάκια. Ναι, το βουτάει σε αυγό το φιλετάκι και μετά σε σουσάμι και το τηγανίζει. Θέλει τηγάνισμα, παιδιά, στην κυριολεξία 20 δευτερόλεπτα. Γίνεται αμέσως. Και πραγματικά το τρώμε πάρα πολύ. Μας αρέσει πολύ. Στο σπίτι είναι το κλασικό το από τη Θεσσαλονίκη που μου κάνουν. Πολύ ωραίο. Λοιπόν, κοιτάξτε με, τα λαχανικά μου τα ανακατεύω. Θα ρίξω μέσα αλάτι, θα ρίξω μέσα πιπέρι, θα ρίξω μέσα σκόρδο. Βέβαια, μην μαγειρεύουμε κάθε μέρα κρέας. Όταν έχεις τέτοια λύση ψάρι στην κατάψυξή σου, για μένα ήταν. Όταν το έμαθα ότι υπάρχει. Δηλαδή, έτρεξα και το πήρα. Στην αρχή επιφυλακτικά, μετά όμως τώρα έχει γίνει. Μπράβο, αγάπη, δεν κάνετε χερούλια. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι θα κάνουμε με το ένα λεμόνι που σας είπα. Εάν θέλετε, το λεμόνι με τη φλούδα, το ένα που λέει συνταγή, το κόβετε σε κομμάτια και το ρίχνετε μέσα. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να βρω στο πιάτο μου λίγα κομματάκια, 2 κομματάκια λεμόνι, εντάξει. Όμως, εάν φοβάστε, παρόλο που δεν ισχύει αυτό, ότι θα πικρίσει το φαγητό, καθαρίστε το λεμόνι και ρίξτε το μέσα. Επίσης, αν δεν σας αρέσει η ιδέα να βάλετε μέσα κομμάτια λεμονιού, γιατί στο φάγωμα μετά θα σας είναι πολύ ξινό αν το πετύχετε, ρίξτε μέσα απλώς χυμό από ένα λεμονάκι. Εγώ χυμό θα βάλω. Το ξέρω, εγώ κάνω και λίγο το πιο φαντεζή καμιά φορά και προτείνω καμιά ιδέα έτσι λίγο πιο funky, αλλά οι νοικοκυρές ξέρω, α παιδιά η μητέρα μου σήμερα πήρε τηλέφωνο το πρωί, τύπου χαράματα. Έλα, δηλαδή θέλω να θέλει να έρθει μια μέρα στη μαγειρική. Τα Χριστούγεννα θα έρθει. Σίγουρα. Ναι. Και τα μη θέλει θα την πείσουμε, άσε που θέλει ψοφάει. Δεν θέλω, μου λέτε για αστείο, δεν καλά ξέρω εγώ. Εγώ λοιπόν, προσπαθώ να πείσω τον παπά μου τώρα. Γιατί, να έρθει. Να έρθει να κάνει λουκουμάδες. Ωραία, τέλεια. Λοιπόν, ακούστε παιδιά πώς οι νοικοκυρές εκλαμβάνουν τις συνταγές που κάνουμε εδώ πέρα. Η μητέρα μου είναι κλασικό παράδειγμα. Μου λέει: Λαμπίλη, έκανα την πληγουροσαλάτα που έκανα σε χθες. Λέω: Τι έβαλες μέσα? Δεν είχα ρόδι, μου λέει. Δεν είχα. Έβαλα πιπεριές μπόλικες μέσα. Κρεμμύδι δεν τρώμε. Λέω: Μαμά, τι έκανες τότε? Άλλο φαγητό, τελείως. Οι μάνες κάνουν από ό,τι βλέπουν. Μπα, δεν νομίζω. Δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε τώρα στη σαρδέλα. Λίγο μαϊντανό θέλω μέσα. Κοιτάξτε με, αυτό το ρωτοταψάκι εγώ το βάζω μισή ωρίτσα τύπου 190
να πάρει λίγο μπρος, να τσιτσιρίζει, να ψηθούν τα λαχανικά. Είναι τίπομα τώρα, έτσι. Έτσι, λίγο νεράκι βάζεις, λαδάκι. Τίποτα. Α. Τώρα τίποτα. Το βάζουμε λοιπόν στο φούρνο. Μόνο του. Και το βγάζουμε μόνο του. Τι εννοείς? Τίποτα απολύτως. Χωρίς τα ψάρια. Όχι, χωρίς τα ψάρια. Μισή ωρίτσα περίπου να έρθει να γίνει. Να μπορείς να το φας τώρα αυτό, έτσι, κοίτα. Ναι. Ωραία, πατατούλα. Ωραία. Πάμε τώρα. Πόση ώρα, μισή ώρα. Μισή ωρίτσα, 190. Αέρα. Εγώ πάντα αέρα. Εγώ. Λοιπόν, ήρθε και η ώρα της σαρδέλας. Για τώρα να δω αυτό πώς το κάνει. Και ανοίγει εύκολα και να πω ότι μέσα, όταν τις ανοίξετε. Α, είναι κανονικά τα φιλετάκια. Ναι, αλλά πρόσεξε, δεν τρέχουν νερά. Εκείνο το πράγμα που ανοίγει τα μια και τρέχουν νερά, κάτι μαύρα, ζουμιά. Βλέπετε πόσο στεγνό είναι. Ναι. Και το άνοιξα μπροστά σας στον αέρα, δεν έκανα κάτι νωρίτερα για να κρύψω τα νερά. Σας λέω ότι το λένε από την εταιρεία, δεν έχει μέσα καθόλου νερό. Εντάξει, είναι φιλέτο καθαρό σαρδέλας και μάλιστα, επειδή δεν μου αρέσει να λέω την αλήθεια, γιατί εγώ πρώτος είμαι άπιστος στο μας, είναι καθαρά, κοιτάξτε, και το κρέας είναι άσπρο, όπως όταν τη φιλετάρει ο μπαμπάς στο νεροχύτη, τη βλέπεις. Να. Δεν είναι ούτε σκουρόχρωμο, είναι κανονικά όπως το αγοράζεις. Λοιπόν, ή τα βάζεις ανοιχτά τα φιλετάκια, άρα... από μέσα, από πάντα. Πάνω είναι η πέτσα, το δερματάκι. Ή τα βάζετε ανοιχτά, οπότε θα χρειαστείτε σίγουρα δύο πακέτα, γιατί θα μαζέψουν αρκετά αυτά, το ψάρι μαζεύει. Και εγώ τα βάζω και λίγο καπακωτά, για να μην κάνει μεγάλα κενά όταν ψηθούν, εντάξει. Κοιτάξτε με, τα βάζεις έτσι, ή αν θέλετε και ολόκληρες, δηλαδή μπορείτε τα φιλετάκια που είναι μέσα στο πακέτο να τα κλείσετε και να τα κάνετε έτσι, όπως και να τα βάλετε θα γίνουν ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Εύκολο μέχρι εδώ, έτσι. Ναι. Έχω και δύο ταψιά στο φούρνο που θα βγάλω, είμαι ακριβώς στο χρόνο μου. Θέλω να σας δείξω και το μη στολισμένο σαν βεντάλια, γιατί κάποιοι μπορεί να τρομάξανε και να πάνε θα κάτσω εγώ τρίτη μεσημέρι, τετάρτη μεσημέρι, μετά τη δουλειά, πέμπτη βράδυ να κάνω βεντάλια τις σαρδέλες. Τώρα τα βάζω λίγο γρήγορα, εντάξει. Ξέρετε τώρα πώς είναι εδώ στην τηλεόραση. Πάει σαλατάκι, τώρα πράγματα. Θέλω να τα βάλω πάνω εδώ έτσι, για να βάλω πάνω. Πες ότι είναι αυτά έτσι ωραία, καλά δεν είναι και άσχημα. Το σπίτι έτσι θα τα έκανε κάποιος. Και τώρα το πάνω βάζεις λαδάκι, τώρα θέλει μπόλικο λαδάκι εδώ πάνω. Γιατί τα λαχανικά μας δεν έχουν σχεδόν καθόλου, έτσι. Λαδάκι, θέλει αλάτι. Το λες και μπόλικο αλατάκι, θέλει πιπεράκι. Εάν θέλετε ρίγανη, δεν τη γράφω στη συνταγή. Εάν θέλετε ρίγανίτσα. Και για μένα είστε μια χαρά, έχετε τελειώσει. Δεν ξαναβάζει λεμόνι από πάνω. Όχι. Κοίταξε να σου πω κάτι. Τώρα, άμα θες να στρίψει το λεμόνι από πάνω, δεν χάθηκε ο κόσμος. Αφού με ξέρετε, παιδί μου. Καλά, άμα αφήσετε εμένα από πάνω, θα βάλω τώρα και σκόρδο έξτρα και λεμόνι έξτρα. Και την πάμε στο φούρνο. Πόση ώρα? Αυτό. Ναι. Αυτό τώρα θέλει, παιδιά, ανάλογα το φούρνο. Εγώ να πω την αλήθεια, αυτές τις έψα 10 λεπτά στον αέρα, full 240 βαθμούς, δυνατό φούρνο, και τις έβαλα και 5 λεπτά γκριλ. Εγώ τις έβαλα άρα λίγο ένα γκριλ. Ένα τέταρτο στο σύνολο και το τελευταίο να είναι ακριβώς. Όμως, εάν θέλετε την απλή εκδοχή και τελειώνω, κοιτάξτε εδώ πέρα, σας έχω δύο παραδείγματα. Το ένα είναι αυτό που φτιάξαμε τώρα. Το χωρίς στόλισμα δηλαδή. Παιδί μου, κάνεις λίγο. Σε παρακαλώ, δεν πειράζει. Κοιτάξτε με. Αυτό είναι που βάλαμε μέσα το χωρίς στόλισμα. Το πιο σπιτικό έτσι, όχι αυτό το πρώτο που κάναμε που είναι πιο εντυπωσιακό. Και αν για κάποιο λόγο δεν θέλετε να βάλετε λαχανικά, να και οι απλές σαρδέλες με λαδάκι και λεμονάκι. Γιατί είναι ωραία, πολύ ωραία και η ιδέα που μας είπε. Πράσινη μπόλικη σαλάτα με τη σαρδελίτσα μέσα. Εγώ έτσι κάνω. Τις αφήνω να χλιαρίνουν εδώ λίγο. Εδώ λαδάκι, λεμόνι. Λεμόνι, ρίγανη, αλατάκι, πιπεράκι. Αυτή είναι η απλή εκδοχή. Αυτή θέλει ούτε 10 λεπτά στο δυνατό φούρνο. Πάρα πολύ ωραία ιδέα σήμερα, Βασίλη μου. Thank you. 5 τυχεροί που θα καλέσουν τώρα στο 210-60-25-629-630-631 θα κερδίσουν πολύ ωραία καλάθια με προϊόντα Τράτα με αγάπη που φαντάζομαι πρέπει να είναι από Αττική. Πού είναι οι κυρίες από την Τράτα? Από όλη την Ελλάδα ή από Αττική? Από όλη την Ελλάδα. Α, πάρα πολύ ωραία. Μπορείτε να καλέσετε από όλη την Ελλάδα.